Για να πω την καλημέρα μας στον κύριο Γιώργο Λιγνό, ιδρυτή της εταιρείας It's Alive. Και για να δώσω κωδικούς θα μιλήσουμε για το γαλάζιο μέλι. Μπλε. Το μπλε. Το μπλε, με συγχωρείτε. <ΣΣΣ> το μπλε μέλι, τρόμαξα, νόμιζα ότι είπα άλλο χρώμα. Για το μπλε μέλι, το οποίο είναι μέλι και σπιρουλίνα. Ο συνδυασμός δίνει ένα νέο προϊόν. Mm -hmm. Το έχετε εμπνευστεί, το έχετε οραματιστεί και θέλετε να το λασάρετε σε όλε τι αγορέ του πλανήτη. Yeah. Πάμε να αφήνω σε εσένα τη διάρθρωση τη κουβέντα. <συρίζω> λοιπόν, καταρχά, όντω είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Μόλι εγώ διάβασα για το μπλε μέλι, ενθουσιάστηκα. Δεν είχα τη χαρά να το δοκιμάσω. Εμεί έχουμε και το προϊόν εδώ. Είναι... Μα το έχετε φέρει δώρο πάνω στον πάγκο μα. Ε, τι είναι το μπλε μέλι, Δηλαδή, μιλάμε για μπλε μέλι, είναι κανονικό μέλι. Ναι, αυτό είναι ένα μέλι πορτοκαλιά από την Εύα. Οπότε είναι ένα σχετικά διαφανέ μέλι και μπορεί να βαφτεί. Και το χρώμα το παίρνουμε από τη σπυρουλίνα. Εμεί παράγουμε τη φρέσκια σπυρουλίνα, την έχουμε σε παγάκια και σε πάστα. Ναι. Οπότε έχουμε φτιάξει μια μέθοδο εκχύληση ε, τη πιο πολύτιμη ίσω ουσία τη σπιρουλίνα, που είναι η φυκοκιανίνη, είναι η μπλε χρωστική. Και παίρνουμε αυτή τη χρωστική και βάφουμε το μέλι. Ε, εγώ τώρα λίγο δεν θυμάμαι ποια είναι τα ωφέλη τη πυρουλίνα αυτού του superfood, γιατί είναι τόσο πολλά τα superfoods που η σπιρουλίνα κάπω μου διαφεύγει. Αν θέλετε να μα τα υπενθυμίσετε. Ναι, ε, εξαρτάται πολύ από το... Ε, η σπυρολίνα έχει πολλά διαφορετικά μικρόβια πούμε, που τα έχει πάρει ο καθένα και τα έχει καλλιεργήσει, στελέχη. Αυτό που έχουμε πάρει εμείς και με τη μέθοδο που το έχουμε κάνει έχει βγάλει ε, ιδιαίτερα ψηλή υπερηχτικότητα σε σίδηρο, σε βιταμίνες. Ε, δηλαδή έχουμε τρία, τρία μέταλλα σε ψηλή συγκέντρωση, τρει βιταμίνε, σε ψηλή συγκέντρωση, πρωτενη. Είναι το τρόφιμο με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη η σπιρουλίνα, σε ξηρή βάση. Ε, οπότε υπάρχουν γύρω στους 60 ισχυρισμοί υγείας. Ε, Παριέμενα τα, και δεν <laughs> τα θυμάμαι κι Θέλετε να μας δείξετε έτσι <laughs> μία σπιρουλίνα σε τι μορφή την παράγεται. Και αυτή διατίθεται και στο εμπόριο, σε αυτή τη μορφή. Είναι μόνο για δική σα χρήση. Όχι, όχι. Το πουλάμε στο site. Ε, μπορείτε να μπείτε. Είναι καρδούλε. Αυτέ είναι μεγάλε καρδούλε. Είναι λίγο πιο ψηλά κρατήσει το για να Αυτέ είναι μεγάλε καρδούλε. Υπάρχει και σε μικρέ που το είχαμε σκεφτεί για τα σμουθάδικα. Και είναι, Οπότε... είναι είπαμε, όχι αποξηραμένη. Ναι, είναι, είναι φρέσκια. Φρέσκια σπυρουλίνα, ναι. κατεψυγμένη. Ναι. ναι, δηλαδή αυτή ήταν ζωντανή και την καταψύξαμε όπω ήταν ζωντανή. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν καταστρέψει πολλά ένζημα που έχει και φωτοευαίσθητους και θερμοευαίσθητες ουσίες, όπως είναι και το μπλε. Δηλαδή, άμα πάρουμε μια ξερή σπυρουλίνα και θέλουμε να πάρουμε το μπλε, δεν θα τα καταφέρουμε πολύ καλά. Οπότε κάνουμε και ένα σοου ότι, παιδιά, κοιτάξτε τι έχουμε διατηρήσει εδώ. Και... Ένα δίνει το χρώμα. Ναι. ναι. Ε, διατηρείται στο μέλι η θρεπτική ουσία της σπιρούλινας. Ναι, ναι. Ε, αυτό είναι που έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι δρά προστατευτικά το μέλι ως προς το μπλε, γιατί κανονικά θα χαλούσε πολύ εύκολα. Ε, και το άλλο είναι ότι η διαθρεπτικότητα του μπλε, διατηρείται, είναι το μέλι με 15 φορές περισσότερη πρωτεΐνη από τα κοινά μέλια. Τώρα, αυτό το μέλι το οποίο ε, βλέπουμε και στην ε, συσκευασία, αν κανείς... Α, α, α βλέπουμε Τι εντυπωσιακό το... που είναι εδώ με το ανθότυρο. Έχει αυτό το χρώμα μέσα. Αυτό είναι. είναι καθαρό ναι. Ναι. Έλλη, ναι, μπορείτε ναι. να μας κάνετε μια μικρή ναι. επίδειξη ναι, ναι. εδώ με το ποτήρι, γιατί... Μέσα στη συσκευασία λίγο αμφισβητούμε ότι. Μισό λεπτό να έρθει και η κάμερα να σα βλέπει. Κάμερα. Να το. Oh. Γε... Κάμερα σε μένα, πείτε το γνωστό. Ναι, ναι. Α, είναι ολόλεμπλο. Ολόλεμπλο. Ολό... Ολόμπλελο. <laughs> Ολόμπλο μελό. <laughs> ε, είναι πολύ εντυπωσιακό. Πολύ εντυπωσιακό. Ολόμπλε, ναι, ε, επειδή έχει μεγάλο, ε, μεγάλο, διάμετρο αυτό το βαζάκι, ε, το μπλε σιγά σιγά χάνεται ας πούμε, οπότε φαίνεται μόβ στο μάτι, αλλά η είναι μπλε. Για <χω> το χρώμα, <χω> κατά ναι. κάποια έννοια. Ναι, ναι. Ποιος είστε εσείς κύριε Λιγνέ, πώς ξεκινήσατε, πώς σας ήρθε η ιδέα. Για <χω> το μπλε μελιν. Πόβαθρο έχετε. <χω> <χω> ναι. ε, είμαι χημικός μηχανικός. Ε, είχα ξεκινήσει διδακτορικό. Κάποια στιγμή είδα ότι δεν το θέλω άλλο αυτό το πράγμα. Οπότε είπα να κάνω κάτι τελείως δικό μου. Ε, με ό,τι λεφτά είχα στην άκρη, αγόρασα ένα πρώτο αντιδραστηράκο να αρχίζω να παίζω. Κατάλαβα τι γίνεται, κανα πειράματα στο σπίτι, μπήκαμε στο EGG. Ε, μετά μπήκαμε στο Egg, ναι, για χρηματοδότηση. Ναι, ναι, από εκεί σηκώσαμε δάνειο, και με, μέσω τη Eurobank δηλαδή. Και μετά στήσαμε την πρώτη μονάδα με αντιδραστήρα που έχουμε κάνει πολλά χρόνια πείραμα. Οπότε είναι πολλέ φορέ καλύτερο από ό,τι υπάρχει στην αγορά. Ε, ναι. Και άμα δοκιμάσετε και σπιρελίνα, θα δείτε και τη γεύση ότι δεν έχει. Δηλαδή, δοκιμάστε και μια ξηρή και αυτή. Και... Πόσα χρόνια το παλεύετε και ποιοι είστε όλοι εσεί. Ε, το εμεί. Ε, τώρα, τελευταίο ουσιαστικά το πιο πολύ το τρέχει ο Μάριο, ένα παλιό μαθητή μου. Το κάνα μαθήματα όταν πήγαινε σχολείο. Ε, ιδιαίτερα. Ε, και ναι. Ε, τον τελευταίο χρόνο, που ήταν λίγα και δύσκολο χρόνο, το έχει αναλάβει ουσιαστικά αυτό στην παραγωγή. Τα πειράματα τα σχεδίαζα εγώ όλο του καιρό και τα έτρεχα μέχρι που τώρα δεν μπορούσα. Και η ομάδα είναι ουσιαστικά υπάρχουν μικροεπενδυτές όπως κάποιοι στενοί συγγενείς και φίλοι και τώρα παλεύουμε να, να μαθευτεί αυτό γιατί είναι κρίμα να μην το... Πώς, πώς επιχειρηματικά πώς πάει μέχρι τώρα, δηλαδή το έχουν αγοράσει οι καταστήματα ή φαντάζομαι και εστιατόρια θα μπορούσαν να έχουν ένα ενδιαφέρον, Με... να βάλουν στην... Μεγάλα ξενοδοχεία, πολύ ναι. στα πρωινά. Αυτό. Ε, έχουμε καθίσει και έχουμε συζητήσει ποια θα ήταν η καλύτερη η αγορά και έχουμε βάλει στόχο πρώτα τα πεντάστερα ξενοδοχεία κτλ. Οπότε φτιάχνουμε μια μεγάλη λίστα και σιγά σιγά στέλνουμε ε, μια παρουσίαση μαζί με κάποια συνέντευξη, κάτι τέτοιο. Και ήδη υπάρχουν κάποιοι θετικοί και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα ικανό όγκο για να έχουμε και οικονομίας, κλίμα, οικονομίας κλίμακα. Τώρα είναι πολύ δύσκολο αυτό το στάδιο, υποψιάζομαι. Γιατί αφενός έχετε την, ε, τον ενθουσιασμό του προϊόντο που πια τα καταφέρατε και το είναι κάτι απτό. Mm -hmm. Απ' την άλλη θα πρέπει να κάνετε πολλέ δουλειέ ταυτοχρόνως, Να κάνετε marketing, να κάνετε προώθηση, να κάνετε προσέγγιση. Η ζωή μου όλη. <laughs> Τώρα, ε. είναι, ναι, σε όλα τα στάδια. Και όλο αυτό που είπατε θα πρέπει να συμβαδίζει και με τι παραγωγικέ σα δυνατότητε. Γιατί αν επιτύχετε κάτι το οποίο δεν μπορείτε να υποστηρίξετε, είναι και αυτό ένα είδο ναι. αποτυχία. Έχουμε φτιάξει λοιπόν ένα εργαστήριο, ήταν παλιά ένα Ε, Και αυτό ο χώρο ήδη είναι πάρα πολύ καλό. Τον βελτιώσαμε κι άλλο και έχει εξοπλιστεί με αρκετού αντιδραστήρε ώστε να σηκώσει. Μια πολύ ικανοποιητική παραγωγή. Δηλαδή, υπολογίζουμε ότι πάνω από 150 μπουκάλια τέτοια την ημέρα μπορούμε να βγάζουμε. Το οποίο μπορεί να ακούγεται τώρα λίγο, αλλά σε βάθο χρόνου, γιατί εμεί μπορούμε να παραγούμε όλο τον χρόνο, είναι μεγάλε ποσότητε. Όταν λέτε αντιδραστήρα, πώ ακριβώ είναι αυτό, Γιατί δεν το έχουμε και εικόνα. Έχουμε αποφασίσει από κοινού ότι δεν θα δείξουμε ποτέ αυτό. Λέτε, ναι, θα γιατί είναι η μυστική συνταγή. Είναι το εμπορικό μυστικό. Μα βγαίνει πολύ πιο φθηνά από την πατέντα. Ε, <laughs> με <laughs> πολλέ έννοιε. Ωραία, το σέβομαι αυτό. Και πόσο είναι το κόστο αυτό, πόσα ml είναι το συγκεκριμένο μπουκάλι, Είναι 200 κάτι ml, βγαίνει 300 γραμμάρια η καθαρή ποσότητα, γιατί το μέλι είναι πιο βαρύ από το νερό. Ε, αυτό τώρα στο site το έχουμε στα 21 ευρώ. Δεν έχουμε μεταφορικά πλέον. Ε, και κάνουμε και συνεργασίες με όποιον θέλει για χονδρική. Και πώς μπορεί κάποιος να το, να το βρει προς το παρόν. Μέσα από το website έχετε κάποιο ναι, ναι, ιστο, στο, το, το, το. Ναι, it's ε, έχουμε συνεργαστεί και με ένα παντοπωλείο, το λένε, στα Χανιά. Ε, που επίσης έχει προμηθευτεί μπλε μέλη και... Τώρα, αρχίσουμε. το μπλε μέλι, ποιο είναι ο ιδανικό τρόπο για να το απολαύσει κανεί, Να το βάλει παραδείγματο χάρη στο τσάι του, να το βάλει πάνω σε μια φρυγανιά, να το συνδυάσει με τι τροφέ, πώ θα το προτείνατε. Ε, επειδή, όπω είπαμε, είναι θερμοευαίσθητη ουσία το μπλε, δεν είναι για να μπει σε κάτι ζεστό. Δηλαδή, σε ένα διαφανέ σχετικά τσάι, θα φανεί για μερικά δευτερόλεπτα και μετά θα αποχρεματιστεί. Το χρώμα του, ε, ναι. Οπότε το καλύτερο είναι σε κάτι θερμοκρασία δωματίου με ψυχρό. Ε, άμα θέλει να το χαρίσει πολύ με το μάτι, θα το βάλει πάνω σε ένα λευκό τυρί, α πούμε, κάτι αντίστοιχο. Όπω το έχετε συνδυάσει εκεί στα μπλάνα που βλέπουμε τώρα, αυτή τη ναι. στιγμή. Πάνω σε μια φρυγανιά, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Η γεύση αλλάζει, κύριε Λιγνέ. Δεν είμαι ειδικό αυτό. Ε, ίσως να είναι και πλασίμπο, αλλά εγώ θεωρώ ότι βελτιώνει τη γεύση. Τι ωραία, ε. <laughs> Άρα είναι λίγο ένα ζήτημα εντυπωσιασμού, κάτι ιδιαίτερο, κάτι μοναδικό, κάτι ξεχωριστό. Κάποτε πριν από 6-7 χρόνια ε, είχα δοκιμάσει μπλε κρασί, το οποίο εισάγουμε από την Ισπανία. Δεν ξέρω αν πλέον παράγουμε. Ήταν πολύ εντυπωσιακό μπλε κρασί, το οποίο ήταν και πολύ ποιοτικά καλό. Ήταν εύγευστο. Δεν έχει τύχη να το δοκιμάσω. Και ήταν, ναι, ήταν ένα είδος εμπειρία σε ό,τι έχει να κάνει την εινογευσία. Τώρα ναι. το, το βλέπω και σε μέλη. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Ναι. Ε, έχουμε κάνει στι πολύ αρχέ βέβαια ένα πείραμα με κρασί. Ε, το οποίο τότε δεν είχε πετύχει, αλλά ίσω με εμεί, ίσω φταίει το κρασί γιατί έχει κάποιε θειώδει ουσίε. Ε, πρέπει να το ξανακάνουμε το πείραμα. Αλλά έχουμε δοκιμάσει με λεμοντσέλο, το οποίο το βάψαμε. Αλλά επειδή ήταν αρχικά κίτρινο, το αποτέλεσμα δεν ήταν καθαρό μπλε, ήταν προ το πετρόλ. Οπότε πρέπει να πάρουμε μια διαφανή πρωτήλη. Ε, εδώ τώρα το μέλι αυτό που έχετε χρησιμοποιήσει είναι από πορτοκαλιά. Mm. Θα μπορούσε να είναι και άλλε ποικιλίε μελιού ή πιο σκούρα μέλια όπω είναι ας πούμε, από το έλατο. Ε, θα δυσκολεύανε. Ναι, ναι. Όσο πιο σκούρο, τόσο πιο πολύ πρέπει να βάλει. Και αυτό αυξάνει πολύ το κόστο. Και ναι, όχι, προτιμάμε τα διαφανή. Επίση θέλω να σα ρωτήσω, επειδή βλέπω ότι τα προϊόντα σα έχουν ένα βασικό χαρακτηριστικό. Από άποψη marketing είναι αρκετά δυνατά, δηλαδή το ένα είναι μπλε μέλι mm -hmm. και το άλλο είναι σπιρουλίνα φρέσκια σε σχήμα καρδούλας. Αυτό σημαίνει ότι συνειδητά ε, έχετε αποφασίσει να παίξετε με τα σχήματα και με τις μορφές ώστε να είναι πιο ευπόλυτο το brand. Είναι κάτι το οποίο σας έχει απασχολήσει? Ναι, εγώ δεν έχω αποφασίσει ότι είμαι ομοφαγικός, ε, αλλά ανακαλύπτω τα ωφέλη του να διατηρεί τα ένζημα και τις θερμοβέστητες ουσίες. Όπω είναι. Οπότε το It's Alive, που είναι και το όνομα τη εταιρεία, ήταν πολύ συνειδητό και ξέραμε ότι είναι και ο τρόπο για να διαφοροποιηθεί. Δηλαδή, μπορεί να βγει πιο ακριβά, αλλά σίγουρα είναι καμία σχέση με οτιδήποτε αποξηραμένο. Η καρδούλα έχει να κάνει γιατί πολλά ωφέλη σχετίζονται με χολυστερίνη, με καρδιακά και τέτοια. Ε, και επίση έχει να κάνει και με το ότι έχουμε βρει την καλύτερη γραφίστρια, ξέρω εγώ. Είναι η Έλενα <laughs> Ζήκου, που είχε σχεδιάσει παλιά την Φάντα. Oh, το μπλε. <laughs> Έχετε δίκιο. Πω. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί η Τσαλάιβ, αλλά τώρα μας απαντήσατε εμέσως, γιατί κρατάτε τα, τα στοιχεία, τα εχνοστοιχεία ζωντανά και τις πρωτεΐνες και όλα αυτά. Ε, πώς, πώς σας ήρθε τώρα η ιδέα να πειραματιστείτε με το μέλι και το χρώμα και τη σπιρουλίνα. Το έναυσμα από πού το πήρατε. Η αλήθεια είναι ότι ήξερα ότι γίνεται γενικά, γιατί είχα διαβάσει τα σχετικά paper. Αλλά δεν ήθελα να το κάνω γιατί ήξερα ότι έχουμε το πιο καλό προϊόν διατροφή στην Ελλάδα, ξέρω εγώ. Και λες, τώρα θα το καταστρέψω για να πάρω το μπλε. Γιατί το μπλε έχει ένα κομμάτι μόνο από όλα τα ωφέλη. Ε, αλλά επειδή είδα ότι υπήρχε κενό και στη βιβλιογραφία, η μέθοδο που έχουμε φτιάξει δεν είναι, είναι, έχει τρεις φορές μεγαλύτερη ανακτησιμότητα του μπλε σε σχέση με το καλύτερο στη βιβλιογραφία που είχαμε βρει. Δηλαδή, από όλο το μπλε που υπάρχει, στην αρχική σπιρουλίνα παίρνουμε τρει φορέ περισσότερο από αυτό που παίρνουν οι άλλοι σε τέτοια καθαρότητα. Αυτή την πατέντα την έχετε κατοχυρωμένη, Όχι, και αυτό εμπορικό μυστικό. <laughs> ζωή ε, ειδήσει. είμαι τη άποψη ότι ε αυτό που όντω αξίζει σίγουρα να είναι παντεταρισμένο είναι αυτό το οποίο πουλά, αυτό το οποίο θε να κατοχυρώσει. Δηλαδή, ε αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι κάτι το οποίο αξίζει να παντενταριστεί. Άμα πουλούσα όμως τη συσκευή που φτιάχνω το μπλε, τότε θα πρέπει να το είχα παντεντάρει γιατί οποιοδήποτε θα το αντέγραφε. Δεν ξέρω αν έβγαλε νόημα αυτό. Ναι, ναι, όχι, καταλαβαίνουμε. Ε, τώρα, επειδή η εταιρεία σας λέγεται It's Alive, που σημαίνει ότι είναι ζωντανό, είναι φρέσκο, και ζούμε σε μια εποχή που η κλιματική κρίση πραγματικά είναι ίσως και η μεγαλύτερη πρόκληση σε όλα τα επίπεδα, και στο οικονομικό και στο κοινωνικό και σε όλα. Εσείς που ασχολείστε με αυτά τα φυσικά προϊόντα, το βλέπετε αυτό να σας επηρεάζει στην παραγωγή του μελιού, στην παραγωγή της σπυρουλίνας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνυπολογίσετε στις κινήσεις σας επιχειρηματικές. Η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή, αύξηση θερμοκρασία. Επειδή εμεί έχουμε ένα φοβερό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλου παραγωγού, δεν επηρεαζόμαστε τόσο από την εξωτερική θερμοκρασία. Δηλαδή το εργαστήριο είναι φοβερά θερμομονωμένο. Ε, τα έχουμε σκεφτεί όλα πάρα πάρα πολύ. Ε, δηλαδή η ενεργειακή η απόδοση είναι απίστευτη. Ε, φανταστείτε τώρα, η σπιρουλίνα είναι ένας φωτοσυνθετικός ε, μικροοργανισμός. Όλο το σύστημα φωτισμού το έχω φτιάξει από την αρχή. Είναι όλο φτιαγμένο για να έχουμε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Δεν απειλούμαστε από βροχέ και τα λοιπά στον βαθμό που απειλούνται οι παραγωγοί που είναι στον αγρό. Αλλά από την άλλη, ε, η συνεργασία πούμε, που έχουμε τώρα με τον πρώτο παραγωγό μελιού το αγοράζουμε σε μια πολύ καλή τιμή το μέλι. Οπότε του δίνουμε την ευκαιρία να ασχοληθεί με το να προστατεύσει τα μελίσια που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επικονίαση έτσι, και το οικοσύστημα. Οπότε και εμεί είμαστε κατοχυρωμένοι ότι η παραγωγή μα δεν απειλείται και βοηθάμε και αυτού που όντω βοηθάνε στο οικοσύστημα. Και πώ καταλήξατε στην, στον παραγωγό στην Εύα, κύριε Λιγνέ, ήταν κάποια, ή το γνωρίζατε από παλιά, ή ήταν κάποια γνωριμία που ήρθε τώρα κατά τη διάρκεια. Ε, του σε, σε πολλά θέματα, επειδή προσπαθώ έτσι να τα κάνω σωστά, ε, είδα ότι είναι πολύ σημαντικό να πιστεύεσαι σε αυτούς που ξέρουν. Οπότε ο Μάριος, που έχει σπουδάσει τεχνολόγος γεωπόνος, ε, μου λέει Γιώργο Αλαβρήκα βρήκαμε μέλι, αυτό είναι, <laughs> Δεν είναι και πολύ εύκολο. Ναι. Γιατί όλοι έχουν το πιο άγνω μέλι, ναι. η αλήθεια είναι, και δεν έχει ξαναδοκιμάσει τέτοιο μέλι. Αυτό είναι το, <laughs> το πείμα. Αλλά από την άλλη, δεν είμαστε και περιορισμένοι σε αυτό. Δηλαδή, είμαστε ανοιχτοί και σε άλλε συνεργασίε. Ε, απλά αυτό έχει πάρα πολύ ωραία γεύση και μα αρέσει και το, και το χρώμα. <laughs> Υπάρχει ανταγωνισμό, υπάρχουν άλλα πολύχρωμα μέλια στο εξωτερικό. Υπάρχει μια προσπάθεια που έχω βρει στη Γαλλία. Ένα έχει φτιάξει ένα μπλε μέλι, επίτηδε, και ένα πιο παλιά κατά λάθο. Ε, το κατά λάθο ήταν από ζαχαρόδι που είχαν. ζαχαρωτά, που είχαν χυθεί στο δρόμο και πήγαν οι μέλισσε και τα φάγανε και ήταν χρωματισμένα με. Α, τι ωραία ιστορία. Ε, ναι, πάνε. το οποίο το πετάξανε αυτό το μέλι. Ένα άλλο έχει φτιάξει ένα άλλο μπλε μέλι, το οποίο άμα το δείτε δεν είναι τόσο ελκυστικό. Και από ό,τι έχω καταλάβει, δεν ξέρω την ορολογία, παφτ, χάνει το λέει. Νομίζω είναι σαν το αφρόγαλο. Δηλαδή είναι λιγάκι έτσι να. Άρα. Με αυτό καταλαβαίνω που μου λέτε ότι θα μπορούσε να υπάρχει ενδιαφέρον εκτό από την ελληνική αγορά που ξεκινήσετε από την Ελλάδα. Βεβαίω, αλλά θα μπορούσε δυνητικά να υπάρχει και ένα ενδιαφέρον στο εξωτερικό ναι. για εξαγωγή. Ναι, το ναι, έχετε ναι. σκεφτεί αυτό, Πολύ. <laughs> αλλά πρέπει να ξεκινήσει από κάπου για να χαρακτηρίσει ναι. και το επόμενο ναι, βήμα. Ναι, σω είναι νωρί ακόμα. Ε, ναι. Κύριε Λιγνί, χαρήκαμε πάρα πολύ που σα γνωρίσαμε και σα συστήσαμε και στο κοινό τη ναυτεμπορική. Μακάρι τώρα να μην ήταν τόσο πολύτιμο αυτό το μέλι και να, να μην πονούσε η καρδιά μα να γεμίζαμε το ποτήρι για να μπορούσαμε. Δώστε μου λίγο κάτ να. κάτε το πείραμά σα. Δεν θέλω. <laughs> Όχι, τσιγκουνεύομαι να το σπαταλίσω, γιατί μετά πώ θα το πιει από το ποτήρι. Ναι. Κοιτάξτε, κυρίε και κύριοι, ο πάτο είναι όντω μπλε. Εδώ, ίσω να. σω λείπει πάνω στο κόντρα, στο κίτρινο. Ναι, έχουμε και, και μπλε φόντο. Η αλήθεια προβείς. είναι, δεν βοηθάει, αλλά αλήθεια σας λέμε, είναι μπλε βαθύ, πολύ εντυπωσιακό. Εγώ δεν θα το λυπόμουν, μπορείτε Πώς, να το πάρετε όχι. με κουτάλι <laughs> μετά. Και είναι και ε, ναι. ενδιαφέρουσα πυκνότητα, σαν κανονικό μέλι. Ναι, ναι, ναι. Ε, Αυτό σκέφτομαι, κύριε Λυκνό, ότι θα πήγαινε πάρα πολύ ωραία σε ένα εκλεπτισμένο πρωινό... Ακριβώς. Ε, που, δηλαδή στα μαγαζιά που πα και έτσι ενός πιο upper level θα μπορούσε να, να μπει έτσι στο, στο μενού σταθερά. Ναι, ναι. Στα ο Χάρης, ένας από την ομάδα, ένα φίλος επιμένει πολύ στα branch. Εγώ λέω όχι πράγμα να πάμε πρώτα στα ξενοδοχεία, αλλά μάλλον πρέπει να το κάνουμε γι' αυτό. Εγώ δεν έχω μ, μπορέσει να συγκρατήσω πόσο καιρό παλεύατε μέχρι Αν, να καταλήξατε στην... Το πρώτο πείραμα ξεκίνησε Δεκέμβρη του 18 νομίζω, ε, οπότε από τότε έχω κρατήσει και στοιχεία για την πορεία των πειραμάτων, έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Από το Δεκέμβρη του 18, άρα μέσα στην πανδημία δουλέψατε πολύ εντατικά υποψιάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Ε, κύριε Λιγνέ, τώρα εγώ τι θα σας πω. Κρατήστε όλα αυτά τα αρχεία. Mm -hmm. Γιατί κάπως έτσι φτιάχνονται και αυτά τα πολύ ωραία ντοκιμαντέρ στις πλατφόρμες, στο Netflix και στις λοιπές. Μπορεί να γίνεται εκατομμυρίουχος κάποια στιγμή και η ιστορία της παρέας σας να γίνει και τηλεοπτικό προϊόν. Σύριαλ, πώς σας φαίνεται αυτό. Mm -hmm. Αυτή είναι η ευχή μας. Ε, καλά, εντάξει. Να απογειωθείτε, <χει> να λύσετε τα προβλήματά σας. Mm -hmm. Να, αν... α, να, έχετε τις, α, την ανταμοιβή για του κόπου σα ναι. με το παραπάνω. Σα το ευχόμαστε αυτό. Και αν ποτέ γίνει ντοκιμαντέρ για κάποια μεγάλη πλατφόρμα ιστορία, να μπουν και πλέον από την ε... συνέντευξη <laughs> αυτή, την πρώτη. Θυμηθείτε μα. Είμαστε πολύ καλοί στην κοινωνία. Να είστε καλά, κύριε. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.